Γεια σας, είμαι ο Πάνος, Παρασκευή και RPG και σήμερα θα δούμε ένα ακόμα RPG παιχνίδι της Free League Publishing, το οποίο είναι το Tales from the Loop και συγκεκριμένα το starter set που έχω μπροστά μου. Το Tales from the Loop, όπως μπορούμε να δούμε και από την εικονογράφηση, είναι ένα παράξενο παιχνίδι. Θυμίζει λίγο το Stranger Things, τη σειρά που έχουμε δει όλοι στο Netflix, καθώς παρουσιάζει μια εναλλακτική Σουηδία τη δεκαετία του 1980 και του 1990, στην οποία υπάρχει το The Loop, που είναι ένας επιταχυντής σωματιδίων, πυρηνικός αντιδραστήρας, δεν είναι κανείς σίγουρος, είναι πάντως κάποια παράξενη τεχνολογική εξέλιξη που έχει γίνει και έχει γεμίσει την περιοχή γύρω από μια σουηδική πόλη με μηχανές κλπ. Υπάρχει και σειρά στο Amazon παρεπτόντως. Βασίζεται στην εικονογράφηση του Σάιμον Στάλενχαγκ. Ναι. Σάιμον Στάλενχαγκ λοιπόν, ο οποίος είναι αυτός που έχει δημιουργήσει αυτήν την αρτιστική επιρροή και πάνω σε αυτό βασίζει το παιχνίδι. Σε αυτό το RPG παίζουμε παιδιά στην εφηβεία που προσπαθούν να λύσουν μυστήρια που σχετίζονται με το The Loop, με αυτή την τεχνολογική εξέλιξη και αυτόν τον αντιδραστήρα και ό,τι άλλο υπάρχει. Φέρνει πάρα πολύ σε Stranger Things λοιπόν. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει το κουτί, καθώς μιλάμε περισσότερο για αυτό το ιδιαίτερο role playing παιχνίδι. Tales from the Loop, starter set από τη Free League, εικονογράφηση από τον Σάιμον Στάλενχαγκ και λέει role playing στα 80s που δεν ήταν ποτέ. Είναι 80s λοιπόν που έχει φανταστεί ο δημιουργός και για να δούμε τι έχουμε στο εσωτερικό. Εντάξει, silicone gel, χρήσιμα, κατάλογος της Free League του 2020, δεν χρειάζεται να δούμε, τα έχουμε όλα, κάποια ζάρια, για να δω λίγο αυτά τα ζάρια, γιατί έχουν κάποια περίεργα σύμβολα αυτά τα ζάρια. Και, ναι, έχουν κάποια περίεργα σύμβολα. Στο 6 έχουν αυτό, ενδεχομένως να είναι η επιτυχία. 10 ζάρια μας δίνει. Έχουμε ένα χάρτη. Για να δούμε το χάρτη λίγο. Μ' αρέσουν πολύ οι χάρτες. Λοιπόν, έχουμε ένα χάρτη ο οποίος, εντάξει, χωράει στην οθόνη. Είναι The Loop Area Map. Άρα είναι ο χάρτης της περιοχής που διαδραματίζονται όλα και είναι κάποια νησιά ουσιαστικά στη Σουηδία, έξω από τη Στοκχόλμη είναι αυτό. Και εδώ είναι ο αντιδραστήρας Μπόνα και η γύρω περιοχή. Προφανώς πολλά σουηδικά ονόματα που δεν είμαι σίγουρος πως μπορώ να προφέρω. Björk Fjärden, Brest Fjärden, ναι, δεν είμαι και πολύ καλός. Φαίνεται ωραίος ο χάρτης, φαίνεται να έχει ωραία τεχνοτροπία. Είναι το facility Mellaren και υπάρχουν εδώ στο χάρτη και κάποια τούνελ και κάποιες διαδρομές που κάνει το ferry boat και κάποιοι δρόμοι έτσι για τον απλό κόσμο, κάποιες πόλεις. Okay. Άρα είναι μεγαλύτερο αυτό που είπα σαν πυρηνικός αντιδραστήρας, φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερο καθώς βλέπουμε εδώ είναι South Gate, όλο αυτό σημαίνει ότι περικλείεται από κάτι. Okay. Ενδιαφέρον. Και μάλιστα λέει Research and Development Risk Energy, σουηδική λογικά ΔΕΗ. Και από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά έχουμε αμερικάνικο κομμάτι. Καθώς μας δείχνει ότι είναι στην Νεβάδα, main reactor. Γιατί, σωστά, γιατί μπορείς να παίξεις είτε στη Σουηδία, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες αν θέλεις. Και πάλι όμως στα 80's και πάλι σε ένα φανταστικό κόσμο 80's που έχουν γίνει όλες αυτές τις τεχνολογικές ανακαλύψεις, τις οποίες προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει. Ανοίγω λίγο το κουτί και για να δούμε. Εδώ έχουμε κάποιους pre-generated χαρακτήρες. Για πάμε λίγο πιο κοντά. Οπότε ξεκινάμε. Μαρία Κέλλη. Λογικά θα έχουμε αμερικάνικα ονόματα στις παρενθέσεις και σουηδικά ονόματα, φαντάζομαι. Βλέπουμε ένα background και λογικά πίσω θα είναι το character sheet. Ναι, το character sheet βλέπουμε 4 attributes, body, tech, heart και mind, κάποια skills, κάποια conditions και κάποια relationship, κυρίως τι σχέση έχει με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτή η Μαρία η Κέλλη ανάλογα που παίζει είναι 13 χρονών και λέει είναι popular kid. Έχει κάποιο στόχο, κάποιο drive, κάτι που την παρακινεί και λέει αυτό το μέρος είναι το σπίτι μου και δεν θα αφήσω τίποτα να του συμβεί. Είναι κρυφά ερωτευμένη με τον Τίμο. Okay. Έχει κάποιο pride, είναι νούμερο 1, είναι καλύτερη. Άρα έχουμε και λίγο αλαζονία σε όλους. Τι έφηβη θα ήταν άλλωστε. Το κρυσφυγετό της, το αντικείμενό της λέει είναι ένα make-up box και η σχέση της με τους υπόλοιπους. Και δεν μπορεί να σημειώνει στα XP.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον και ιδιαίτερο σίγουρα. Αυτό είναι το παιδί 1. Ο Τίμι ή αλλιώς Τίμι είναι το παιδί 2. Ο Φρέντρικ ή αλλιώς Τσάντ το παιδί 3. Η Ισαβέλα ή Πατρίσια το παιδί 4. Η Λίντα ή Έριν το παιδί 5. Άρα είναι για 5 άτομα. 5 παίχτες μπορούν να παίξουν σύν τον DM. Και εδώ έχουμε δύο βιβλία. Έχουμε το πορτοκαλί βιβλίο που είναι η περιπέτεια, η ιστορία, The Recycled Boy, και πρέπει να το δει μόνο Game Master, θα τη δούμε μετά. Και έχουμε και τους κανόνες, το κίτρινο βιβλίο. Πάμε να δούμε λίγο τους κανόνες. Βλέπουμε τα χρώματα να έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και η γραφιστική απεικόνηση επίσης να είναι πάρα πολύ καλή. Δεν γυαλίζουν όλα τόσο πολύ όσο γυαλίζουν στα άλλα παιχνίδια της εταιρείας. Και εδώ μας εξηγεί ένα παράδειγμα παιχνιδιού και τι είναι το loop. Το παράδειγμα του παιχνιδιού εδώ εξηγεί τα ζάρια. Και αυτό που είπαμε, το 6 είναι επιτυχία, γι' αυτό και έχει το διαφορετικό σύμβολο, μόνο το 6 είναι επιτυχία. Εξηγεί φυσικά τι είναι τα role-playing παιχνίδια και αυτό που είπα, ότι έχεις δύο loops, ένα στη Σουηδία και ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείς να παίξεις όπου θες ή ενδεχομένως θα μπορούσε, λέει, να το παίξεις και στην δική σου πόλη, σχεδιάζοντας μόνο σου ένα χάρτη της περιοχής. Διαφημίζουμε για λίγο το core rulebook, εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Βλέπετε εδώ παράξενα, ας πούμε, μάλλον όχι παράξενα, ιδιαίτερη γραφιστική απεικόνηση. Βλέπουμε ένα παιδί σε μία λίμνη και κάτι μισοερυπωμένο από κάποια τεχνολογία του παρελθόντος ενδεχομένως. Εδώ είναι οι βασικές αρχές του The Loop. Ότι το σπίτι σου, η πόλη σου είναι γεμάτη φανταστικά πράγματα, ότι η καθημερινή ζωή είναι βαρετή και δεν συγχωρεί, ότι οι ενήλικες δεν είναι κοντά μας, δεν μπορούμε να τους βρούμε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, ότι τα μυστήρια είναι επικίνδυνα, αλλά τα παιδιά δεν θα πεθάνουν, ότι το παιχνίδι παίζεται σκηνή με σκηνή και τέλος ότι ο κόσμος περιγράφεται συλλογικά. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιχνίδια που παίζουμε και συνεχίζει να έχει εξαιρετικά γραφικά όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχει παραδείγματα καθώς αναλύει αυτά τα 6 principles, αυτές τις 6 αρχές που είδαμε και εδώ μας εξηγεί τον κόσμο ουσιαστικά του παιχνιδιού, τα έτη που δεν έχουν συμβεί και ένα timeline επιστημονικό με τις ανακαλύψεις που έγιναν σε αυτό το σύμπαν για να μπορεί ο Game Master καλύτερα να παρουσιάσει ό,τι χρειάζεται. 10 ταινίες που έχει νόημα να δεις, μέσα σε αυτές είναι οι Ghostbusters, το Top Gun, η επιστροφή των Jedi, τα Goonies, ο E.T., ο Εξωγήινος, Back to the Future, Stand By Me, Gremlins, Karate Kid και το Breakfast Club. Πολύ ωραίες ταινίες όλες, τις έχω δει όλες σίγουρα, ναι. Εδώ έχουμε 8 τεχνολογικές επιχειρήσεις της Σουηδίας. Προφανώς δεν έχω ιδέα για αυτές και λέει τι έχουν κάνει, τι έχει κάνει κάθε μία. Εδώ εξηγεί πώς ήταν η Σουηδία στα 80's και αυτό είναι ενδιαφέρον κομμάτι και πώς είναι να μεγαλώνει στη Σουηδία. Και έχει αντίστοιχα και για το US Loop, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς ήταν η Αμερική στα 80's και πώς είναι να μεγαλώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. 10 τραγούδια εποχής, τον Aha, του Michael Jackson, The Final Countdown, τον Europe, Van Halen. Ναι, ωραίες αναμνήσεις παρεπιπτόντως και ωραίες προτάσεις. Και πάμε στα παιδιά μετά, όπου ουσιαστικά εξηγεί τα παιδιά, δηλαδή τους χαρακτήρες. Παιδιά είναι οι χαρακτήρες σε αυτό το παιχνίδι. Η ηλικία τους, τα 4 attributes που έχουν, body, tech, heart και mind, που μπορούν να έχουν από το 1 ως το 5 και ουσιαστικά όσο έχεις τόσα ζάρια ρίχνεις. Τα luck points που μπορούμε να ξοδεύουμε αν κάτι δεν μας άρεσε. Τα skills, τα οποία είναι 3 ανά attribute, άρα συνολικά 12, όπως γίνεται σε όλα τα παιχνίδια της Free League που χρησιμοποιούν μια παραλλαγή του Gear Zero Engine, τα αντικείμενα του καθενός, το drive που είναι αυτό που τον παρακινεί, τι πρόβλημα έχει ο καθένας, το pride που είναι ουσιαστικά η αλαζονία του, όπως είπα, η υπερηφάνεια του, η σχέση με τους υπόλοιπους χαρακτήρες και κάποια conditions που μπορεί να έχει. Και πάμε στο trouble. Εδώ βλέπουμε έτσι φοβερό. Προφανώς αυτό το παιδί έχει κάτι στο χέρι του με το οποίο μπορεί να ελέγχει αυτό το ρομπότ, βλέπετε. Και εδώ και ένα police van στην άκρη. Typical troubles για να βοηθήσουν τον DM λογικά για να φτιάξει έτσι κάποιες ιστορίες, όπως ας πούμε οι συμμαθητές σου δεν σε πιστεύουν, το ρομπότ σου επιτίθεται, ένας από τους bullies σου πετάει ένα μπουκάλι. Άρα καθημερινότητα εφηβική, δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει, τέλος πάντων. Αντικείμενα, luck, πώς μπορείς να κάνεις το αδύνατο, πώς μπορείς να κάνεις πού στα ζάρια σου, δηλαδή αν δεν είσαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που έφερες στη ζαριά, μπορείς να κάνεις μία φορά σε κάθε ζάρι πού, ξαναρίχνοντάς το, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς ένα complication αν αποτύχεις και στο push troll, δηλαδή να γίνουν τα πράγματα για σένα αρκετά χειρότερα. Πώς μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον,
τα skills που υπάρχουν στο παιχνίδι, τα εξηγεί αναλυτικά, τι bonus δηλαδή μπορείς να κάνεις για κάθε skill, εάν έχεις περισσότερες επιτυχίες. Τα skills είναι sneak, force και move στο body, tinker, program και calculate στο tech, στο technology, contact, charm και lead στο heart και τέλος investigate, comprehend και empathize στο mind. Βλέπουμε ότι οι κανόνες είναι μόλις 32 σελίδες. Πολύ απλό λοιπόν να το πάρει κάποιος, να το διαβάσει και να ξεκινήσει να παίζει και με τους pre-generated χαρακτήρες και με την αρχική περιπέτεια φυσικά, η οποία είναι αυτό το Recycle Boy. Δεν θα κάνω spoil όπως πάντα, μ' αρέσουν όμως τα χρώματα του παιχνιδιού, μ' αρέσει το έντονο πορτοκαλί που έχει αυτό το βιβλίο. Και εδώ εξηγεί την αλήθεια του μυστηρίου, πριν ξεκινήσει τι πρέπει να κάνεις. Ναι, δεν θέλω να διαβάσουμε κάτι. Εδώ εξηγεί τις διάφορες σκηνές που υπάρχουν και σου λέει πώς μπορείς να το παίξεις είτε στη Σουηδία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι συνολικά 16 σελίδες, άρα θα είναι μια αρκετά σύντομη περιπέτεια. Είδαμε λοιπόν τα περιεχόμενα του Starter Set. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία και πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις για το Tales from the Loop Role Playing παιχνίδι. Είδαμε λοιπόν τι έχει το κουτί. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο και ειδικά τώρα με τη μόδα που υπάρχει με τα Stranger Things. Με το Stranger Things νομίζω ότι είναι αρκετά ταιριαστό. Σου δίνει δυνατότητα να παίξει είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στη Σουηδία. Λέει κάποια λίγα πράγματα για το πώς ήταν η ζωή στη Σουηδία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω το Core Rulebook να λέει περισσότερα. Κάπου έχω το Core Rulebook. Εκτός από το Tales from the Loop υπάρχει και το Things from the Flood. Από τον ίδιο τον Stalenhag. Simon Stalenhag. Δεν το έχω ανοίξει και εκείνο, δεν ξέρω, το έχω όμως και εκείνο. Αυτό φαίνεται ενδιαφέρον, θα μπορούσαμε να μαζευτούμε και να παίξουμε. Περιπέτεια φαίνεται αρκετά σύντομη, θα μπορούσε να παιχτεί σε ένα βράδυ. Οπότε, ναι, γιατί να μην δοκιμάσουμε το Tales from the Loop. Ελπίζω να καταφέρουμε να το γυρίσουμε κιόλας το Tales from the Loop, να το δείτε. Αν έχει κάποιος εμπειρία με το Tales from the Loop RPG, ας γράψει, ας αφήσει κάποιο σχόλιο να μας πει την εμπειρία του και αν αξίζει τον κόπο κάποιος να το δοκιμάσει. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.